μεγαλύτερο ανοσιούργημα που συνέβη ποτέ σε δημοκρατία. Ο κύριος Ευάγγελος Βενιζέλος, μέσα στο μυαλό του γεννήθηκε, πώς θα κλέβει ο υπουργός και θα μπορεί να είναι στο απειρόβλητο, να διαγράφεται με κάποια τρίπ που κάνει ανοίγω κλείνω την Βουλή, ανοίγω κλείνω την Βουλή, αυτό που έκανε ο Σαμαράς και τον έσωσε για να κάνει μαζί του, πώς το λέμε, συγκυβέρνηση. Αυτό λοιπόν το ψήφισαν οι περισσότεροι που είναι σήμερα στην Βουλή. Και έχουν πάλι τα μούτρα αυτοί οι άνθρωποι να έρχονται και να ζητάνε την ψήφο μας. Και θα σας πω και κάτι άλλο. Ξέρετε γιατί τα έχουν κάνει πλακάκια και γίνονται τώρα οι εκλογές και δεν γίνονται οι εκλογές δύο μήνες αργότερα ή τρεις μήνες αργότερα. Να έχουν βγάλει και ένα πρόεδρο. Το να βγάζανε ένα πρόεδρο μαζί και να συμφωνούσαν ότι τρεις μήνες μετά θα γίνουν εκλογές. Δεν χανόταν τίποτα. Ξέρετε γιατί έγινε αυτό. Για να μην γίνει η αναθεώρηση του συντάγματος. Να μην τελειώσουμε με τον νόμο αυτών των περί ευθύνης υπουργών και άλλων νόμων, οι οποίοι αν τελείωναν αυτοί οι νόμοι, δεν ήταν πια νόμοι του συντάγματος, πολλοί από αυτούς, τους μεγάλους χήμονες, θα καθόντουσαν μπροστά στο δικαστήριο. Είναι πλακάκια για να μην γίνει αυτή η περιβόητη αναθεώρηση. Και πάμε τώρα, νομικέ μου, πότε. Σε επόμενη Βουλή. Μετά το 20. Είναι, τα έχουν κάνει πλακάκια. Και εμείς οι ανόητοι... Τα χτίζουμε. Τα χτίζουμε. Αυτό που είπα. Ως πότε όμως. Δυστυχώς.